Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να μαζί μας ο πρόεδρος ΣΕΔΕΚ, ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα Αντρέα. Καλό μήνα να έχουμε. Ευχαριστώ επίσης. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Λοιπόν, καλή άνοιξη, καλή άνοιξη να έχουμε, βασικό αυτό. Ήθελα να δούμε λιγάκι κάποια θέματα της επικαιρότητας. Ένα πολύ βασικό νομίζω θέμα, αφορά πάρα πολύ κόσμο, όλο τον κόσμο. Είναι η υγεία μας. Η ΕΔΕΚ έχει κάνει πολλά στο κομμάτι υγεία, έχει πολλές επαφές, πολλές προτάσεις. Ήρθε η ώρα και είδατε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προχθές στα πλαίσια των επαφών για το ΓΕΣΥ. Ποια είναι η εικόνα που αποκομίσατε εσείς? Γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα. Ο λόγος ουσιαστικά που ζήτησα τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι γιατί ανησυχώ ιδιαίτερα από το γεγονός ότι διαπιστώνω να υπάρχει μία έλλειψη οργανωτικής και συγκροτημένης άποψης για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Μπορεί να εφαρμοστεί, κύριε Πρόεδρε? Το Γενικό Σχέδιο Υγείας μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά για να εφαρμοστεί πρέπει προηγουμένως να υλοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Και ακριβώς αυτό είναι που διαπιστώνω να απουσιάζει ως συγκροτημένη σκέψη από αυτούς που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή. Όσο τέλειο και να είναι ένα νομοσχέδιο, εάν πρακτικά δεν το εφαρμόσεις κατά τρόπο συντεταγμένο και σωστό, δεν μπορεί ποτέ να αποδώσει και δεν θα πετύχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που είναι το πιο σημαντικό από όλα, γι' αυτό ήθελα να μεταφέρω τις απόψεις μου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους συνεργάτες του και ας αποφασίσουν αυτοί να το αξιοποιήσουν όπως θέλουν. Εγώ τόνισα στον πρόεδρο ότι μπορεί η ΕΔΕΚ να βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, όμως τα θέματα της υγείας, τα θέματα της παιδείας, τα εθνικά ζητήματα για μας είναι έξω από ιδεολογικές διαφορές, έξω από πολιτικές αντιπαραθέσεις, έξω από συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Θέλουμε να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε. Εξάλλου, πρέπει να τονίσουμε και να το γνωρίζει ο κόσμος ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας, την πατρότητα του Γενικού Σχεδίου Υγείας την έχει η ΕΔΕΚ και δεν την εγκαταλείπει. Από το 1968 για πρώτη φορά τέθηκε το ζήτημα από τον Βάσο Λισσαρίδη. Και χάρη στην ΕΔΕΚ το 2001 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που έγινε νόμος πλαίσιο για το ΓΕΣΥ. Και έμεινε τότε στα συρτάρια. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό ήθελα να μεταφέρω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τις απόψεις μας για το πώς εμείς βλέπουμε στο πλαίσιο ενός χρονοδιαγραμμάτος και με σταδιακή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Η βασική αντίληψη είναι ότι ο δημόσιος τομέας είναι ουσιαστικά ραχοκοκαλιά ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας. Για να μπορέσει όμως να εκπληρώσει αυτό το ρόλο, πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση, ανασυγκρότηση. Να μπορεί να καλύπτει με επάρκεια και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε ολόκληρη την επικράτεια. Πρέπει να έχει οικονομική αυτοδυναμία, διοικητική ταχύτητα για να παίρνει αποφάσεις και να μπορεί να προχωρά και κυρίως να έχει μια σωστή επιστημονική δομή που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Να ρωτήσω κύριε Πρόεδρε κάτι. Μιλάμε για εσύ και υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα του 2020, αν δεν κάνω λάθος. Η εφαρμογή του, το 20 είναι. Επιτρέψτε να πω ότι με τους ρυθμούς και με τα όσα παρακολουθώ έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι το 20. Μέχρι την εφαρμογή του, μέχρι την αυτονόμηση και εφαρμογή του ΓΕΣΥ, εδώ υπάρχουν μοίρια προβλήματα στα νοσοκομεία μας σήμερα. Ο κόσμος υποφέρει, τα ξέρετε, τα επισκέπτεστε, σας μιλάνε, σας τα λένε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί αυτό, να μην βρούμε νοσοκομεία για το. Γι' αυτό ακριβώς τι πρότεινα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς να έχει πρόσθετο κόστος στο κράτος, να μεταφερθεί άμεσα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρία και στις πρώτες βοήθειες από τα νοσοκομεία και στον ιδιωτικό τομέα. Όχι να μεταφερθεί το σύνολο στον ιδιωτικό τομέα, και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα βοηθήσει πρώτα-πρώτα στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Άρα να μπορεί το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό να εργάζεται κάτω από καλύτερες συνθήκες. Μειωνόμενος ο αριθμός των περιστατικών που βλέπουν στο νοσοκομείο οι γιατροί, θα έχει καλύτερη περίθαλψη. Θα υπάρχει γρηγορότερη εξυπηρέτηση, άρα πρόληψη και όχι επιβάρηση της υγείας των ασθενών με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ως κόστος, όχι μόνο για όλα τα υπόλοιπα. Την ίδια στιγμή ο ασθενής θα μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση στον γιατρό, στον ειδικό γιατρό και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα με αυτόν τον τρόπο δημιουργώ αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία, παίρνω τα νοσοκομεία ανάσα, δίνω την ευκαιρία πια με την αυτονόμηση να γίνει η ανασυγκρότηση των νοσοκομείων και να προχωρήσω στη συνέχεια στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Εννοείται ότι χωρίς αυτονόμηση δεν μπορούμε να πάμε σε ΓΕΣΥ, έτσι? Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Πέστε μου λίγο, έχετε καταλήξει εσείς εκεί στη Βουλή, είναι μόνο ασφαλιστικό ή πολύ ασφαλιστικό? Είναι μόνο ασφαλιστικό. Παρά το γεγονός ότι ακούνται διάφορες φωνές. Ναι, ακούω κι εγώ διάφορες. Όμως αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι, όπως εξήγησα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί πολυ ασφαλιστικό σύστημα στην Κύπρο. Αυτό είναι και κάτι το οποίο
Το έχει διαπιστώσει και η Τρόικα και το έχει θέσει με τρόπο σαφή στην κυβέρνηση. Και τι θα γίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες? Ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα διακινδυνεύσουν. Γιατί υπάρχει ένας αριθμός πολιτών που θα συνεχίσουν να έχουν επικουρική ασφάλιση. Και εδώ ακριβώς πρέπει ο ασφαλιστικός κλάδος να έχει μια συνεπικουρική συνδρομή σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά την βασική ευθύνη θα πρέπει να την έχει ουσιαστικά το κράτος. Οι πειραματισμοί κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Και αν δεν ξεκινήσεις να πας κάπου, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις. Αλλά να ξεκινήσεις σωστά, σωστό, για να μειωθούν όσο το δυνατόν τα λάθη, οι αγκυλώσεις και οι καθυστερήσεις. Τώρα, τον έλεγχο σε όλο αυτό το σύστημα, είτε αυτονόμη είτε ηγεσία, ποιος θα τον έχει, ο ΑΗ? Όχι. Ανάλογα. Κατά την άποψή μας, δεν μπορώ να ξέρω στο τέλος τι θα εφαρμοστεί. Είναι και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς που ως ΕΔΕΚ έχουμε πει ότι είναι λάθος να συζητούμε ταυτόχρονα και να εγκρίνουμε ταυτόχρονα το νομοσχέδιο της αυτονόμησης και το νομοσχέδιο του ΓΕΣΥ. Κατά την άποψή μας, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο της αυτονόμησης στη βάση των παραμέτρων του οποίου θα ρυθμιστούν ορισμένες βασικές παράμετρες για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Για να μην έρθουμε στη συνέχεια και να έχουμε συγκρούσεις ή κενά και να θέλουμε άλλα 15 χρόνια να τα διορθώσουμε. Αυτό είναι το σωστό. Ελπίζω κάποιοι να το κατανοήσουν. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα έχει την ευθύνη και την εποπτεία όσον αφορά την περίθαλψη, τα χρήματα που πρέπει να δοθούν στους γιατρούς, στους παροχείς υγείας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά την ίδια στιγμή ο εποπτικός έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από πολλές πλευρές. Το κράτος, για παράδειγμα, πρέπει να ασκεί τον εποπτικό έλεγχο και για την οικονομική διαχείριση, αλλά και για την επιστημονική επάρκεια. Η Βουλή πρέπει να ασκεί τον έλεγχο κυρίως στην οικονομική διαχείριση. Μπορούμε να έχουμε ένα οίκο με διεθνή εμβέλεια, ο οποίος να έχει εμπειρία στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ο οποίος θα έχει και εποπτικό έλεγχο, αλλά και την ίδια στιγμή με τις προτάσεις του να διορθώνει ενδεχομένως τα λάθη και τα προβλήματα τα οποία είναι αναπόφευκτο να συμβούν, ειδικά στο πρώτο στάδιο. Ακόμα έχει δρόμο, όπως μου τα λέτε. Υπάρχει δρόμος. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι έχω διαπιστώσει να απουσιάζει συγκροτημένη και ολοκληρωμένη στρατηγική σκέψη για το πώς μπορώ να εφαρμόσω αυτό το σχέδιο στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος που μπορεί να είναι τα 5 χρόνια, μπορεί να είναι τα 7 χρόνια, αλλά και κυρίως από ποιο στάδιο ξεκινώ και πώς προχωρώ σιγά σιγά. Ο πρόεδρος σας είπε, τι καταλάβατε τώρα από την κουβέντα μαζί του? Δεσμεύτηκε. Ο πρόεδρος έχει ακούσει. Δεσμεύτηκε. Εκ πρώτης όψεως θεώρησε ότι οι προτάσεις μου, όπως τις έχω καταθέσει εκ μέρους της ΕΔΕΚ, ότι είναι σοβαρές προτάσεις, αξίζουν τον κόπο να μελετηθούν. Παρόν ήταν και ο Υπουργός Υγείας, ήταν και ο Υφυπουργός παρά τον Πρόεδρο. Εγώ είμαι στη διάθεσή τους και οι υπόλοιποι, τα στελέχη της ΕΔΕΚ που ασχολούνται με το Γενικό Σχέδιο Υγείας, να προσφέρουμε ακριβώς τη βοήθεια μας και τις υπηρεσίες μας. Στο χέρι το δικό τους είναι να το αξιοποιήσουν και πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει το αν μπαίνουμε ή όχι σε προεκλογική περίοδο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει εάν το Γενικό Σχέδιο Υγείας θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Παίζει και αυτό, κύριε Πρόεδρε, καταλάβετε ότι μπορεί να παίζει και αυτό. Δηλαδή τώρα αυτή η παρέμβαση του Πρόεδρου, γιατί δεν είναι μόνο η παρέμβαση. Έχουμε παρέμβαση στα λιμάνια, παρέμβαση στο ΓΕΣΥ, η Όπερα ζητάει παρέμβαση του Πρόεδρου για να λειτουργήσει. Δηλαδή πάμε σε μια παρεμβατική πολιτική πλέον. Σε μια παρεμβατική πολιτική, γιατί ακριβώς επιτρέψτε μου να πω ότι σε πολλούς τομείς τα κάναμε θάλασσα. Ναι. Γιατί και χτες ήμουν στο λιμάνι της Λεμεσού και πρέπει να πω ότι η συμφωνία που έγινε για την παραχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες της λειτουργίας του λιμανιού είναι ένα μνημείο, μπορώ να πω, από λάθη, από παραλήψεις και από σαφίες.